Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος και στον Εμέναλα τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Κύριε Κουτσούμπα, καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία Μπαλτατζή. Καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριες. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε αυτήν την ευκαιρία να έχουμε την συνομιλία μαζί σας σε, ένα φάσμα τέτοιο που τα ενδιαφέροντα είναι πολλά, όχι λόγω της προεκλογικής περίοδου, αλλά και γι' αυτό το φούντομα της έντασης που έχουμε σε σχέση με την Τουρκία. Μια Τουρκία που βλέπουμε... κύριε Κουτσούμπα, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα να μιλήσουμε από τη συχνότητα της ΣΕΡΑ. Και βεβαίως, όπως έλεγε και το όμορφο τραγουδάκι που μας βάλατε πριν, ότι η ζωή είναι μικρή δυστυχώς, γι' αυτό δεν πρέπει να αναβάλουμε για αύριο όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε σήμερα. Σωστό και αυτό. Και για παράδειγμα, έτσι όπως επισημάνατε για τη συζήτησή μας στις 7 Ιουλίου, ισχυρό ΚΚΕ αυτή τη φορά πρέπει να είναι η δύναμη του λαού και να δώσει αυτή την ψήφο. Και βεβαίως ετοιμότητα, ακριβώς επειδή η ζωή είναι μικρή, για όλα αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή μας, με ευθύνη πολύ ισχυρών δυνάμεων, αλλά και των εκάστοτε κυβερνήσεων εδώ στη χώρα μας, στην Ευρώπη γενικότερα, και άρα πρέπει να είμαστε και σε ετοιμότητα για να μπορούμε να χαμογελάμε και για να μην θρυνούμε νέες απώλειες σε κυριαρχικά δικαιώματα ή να μην θρυνούμε πολύ περισσότερο και πολύ χειρότερα θύματα. Για να δούμε τώρα λίγο τα θέματα, κύριε Κουτσούμπα. Μια χαρά τα βάλατε εσείς, τα συνδυάσατε και με αυτό που ακούγατε νωρίτερα. Ξέρουμε και την αγάπη σας για τη μουσική, κλείνει η δική μου παρένθεση εδώ. Βλέπουμε λοιπόν την τουρκική προκλητικότητα να δυναμώνει, και δεν δυναμώνει πλέον μόνο στον θαλάσσιο χώρο, εκεί προς το παρόν στο κομμάτι της νότιο-ανατολικής Μεσογείου, αλλά και επί εδάφους της Κύπρου, και αναφέρομαι στην ιστορία της αμοχώς του. Εχθές εσείς ήρθε εκεί στον Περισσό ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Κατρούγκαλος, και είχατε ενημέρωση από τον κύριο Κατρούγκαλο. Τι σας είπε? Ναι, είχαμε μια αρκετά αναλυτική ενημέρωση για τις εξελίξεις τις γενικότερες, για τις θέσεις της κυβέρνησης, αλλά και για τα ίδια τα γεγονότα και για τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ και τις αποφάσεις του. Το συμπέρασμα που επισήμενα και στην ανακοίνωση μετά στη δήλωση που έκανα είναι ότι το σίγουρο αυτή τη στιγμή, κύριε Μπαλτατζή, είναι ότι η Τουρκία βήμα το βήμα επιδιώκει να κατοχυρώσει όλες αυτές τις θέσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα, ειδικότερα στην Κυπριακή ΑΟΣ, την προώθηση, αυτό που επιδιώκει, της νομιμοποίησης και της ύπαρξης δύο κρατών στην Κύπρο, δηλαδή την πρόθεση της διχοτομικής λύσης, όπως το λέμε αλλιώς στη λογική των δύο κρατών, και παράλληλα συνεχίζει τις διεκδικήσεις της που αφορούν και κυριαρχικά δικαιώματα, διότι η θέληση της τουρκικής άρχουσας τάξης είναι να έχει ενεργειακό μερίδιο ισχυρό και στην Κυπριακή ΑΟΣ γενικότερα, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και βεβαίως στο Αιγαίο. Θέτει υπό αμφισβήτηση με τα γεωτρύπανα τις γεωτρήσεις οι οποίες συντελούνται και δεν είναι γενικώς και αφηρημένα τζούφιες. Όχι, γιατί είναι εκεί. Μόλις τώρα, πριν από λίγο, συζητάγαμε. Κανονικότατα, ναι, μισό εκατομμύριο δολάρια την ημέρα κοστίζει η παρουσία του γεωτρύπανου εκεί. Προφανώς δεν είναι τζούφια. Συζητάγαμε πριν από λίγο με την Κύπρο, με τον συνάδελφο τον Κώστα Βενιζέλο. Τα πράγματα δεν είναι. Πιέζει, είναι εκεί και δημιουργείται τελεσμένα. Έτσι, και κυρίως αυτή τη στιγμή δεν έχει να βγάλει άμεσα φυσικό αέριο, υδρογονάνθρακες να εξορίξει από εκεί. Ο σκοπός της είναι να δημιουργήσει ακριβώς αυτό που είπατε μόλις τώρα, τετελεσμένα όσον αφορά την αμφισβήτηση της Κυπριακής ΑΟΣ στο συγκεκριμένο σημείο, στα συγκεκριμένα οικόπεδα, αλλά και ευρύτερα. Και βεβαίως να προωθήσει αυτή τη λογική που σας έλεγα και πριν, της διχοτομικής λύσης των δύο κρατών, ότι έχει συμφεροντάρα τα ενεργειακά μερίδια δεν θα τα παρατήσει
Προφανώς, Τουρκία, ναι. Και βεβαίως όπως και από εκεί και πέρα προχωράει και με ενέργειες, όπως σωστά είπατε, στην Αμόσχο, στο Σταυαρόσια κλπ. Αυτό θα έχουμε ως εξέλιξη. Και φυσικά, αυτό είναι ένα πρώτο. Το ένα βήμα επιπλέον σε αυτή την ιστορία, αυτό που αποκόμισα εγώ συμπέρασμα, είναι να αμφισβητήσει ακόμα πιο ενεργά, γιατί έτσι κι αλλιώς αμφισβητεί, ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο. Για παράδειγμα, με το να μεταφέρει αύριο το γεωτρύπανο από τα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ στην ελληνική ΑΟΣ δίπλα στο Καστελόριζο κλπ. Αυτό δηλαδή που είναι ο σενάριο σήμερα, άσχετα αν θα γίνει στην πράξη ή όχι άμεσα, αλλά το έχει ως επιδίωξη και δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε και ως δεδομένο, που σημαίνει παραπέρα αναβάθμιση της πολεμικής εμπλοκής. Γιατί η εμπλοκή έτσι αλλιώς υπάρχει. Πάντως, ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του στο τηλεοπτικό σταθμό Open ήταν πολύ καθησυχαστικός. Το λέω αυτό γιατί, επειδή τώρα μόλις είπατε ότι μπορεί αυτή η ένταση να μεταφερθεί και προς τα επάνω, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τα βλέπετε κι εσείς, πάρα πολύ συχνά γίνεται λόγος και εκφράζεται η αγωνία ενός θερμού επεισοδίου. Ο Πρωθυπουργός είπε λοιπόν ότι όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς. Η Ελλάδα είναι μια χώρα ισχυρή στην περιοχή και με ισχυρότερες από ποτέ συμμαχίες και ερίσματα, όπως είπε. Ναι, όμως ο κύριος Πρωθυπουργός ορισμένες φορές κάνει το λάθος να μπερδεύει την έννοια της ψυχραιμίας που πρέπει να υπάρχει και της ψυχραιμής αντιμετώπισης τέτοιων σοβαρών ζητημάτων με την έννοια του εφησυχασμού. Ναι. Είναι άλλο η ψυχραιμία που πρέπει να υπάρχει και άλλο ο εφησυχασμός του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένος, πρέπει να είναι προετοιμασμένος για όλα τα ενδεχόμενα και κυρίως να αναδείξουμε πρέπει, αυτό προσπαθούμε εμείς τουλάχιστον ως ΚΚΕ να κάνουμε, τα πραγματικά αίτια αυτών των γεγονότων, των συμφερόντων που υπηρετούνται, που δεν είναι άλλα από τους ανταγωνισμούς για τους ενεργειακούς πόρους, για τους δρόμους μεταφοράς της ενέργειας, των εμπορευμάτων κλπ. Που εδώ είναι κρίσιμο σημείο η Ανατολική Μεσόγειος, η Κύπρος, το Αιγαίο, η Ελλάδα. Και από αυτή τη σκοπιά θα πρέπει να είμαστε καθαροί και ξάστεροι προς τον ελληνικό λαό και να μην τον μπερδεύουμε. Διότι δηλώσεις όπως πριν ένα μήνα κάνει τζούφια γεώτρηση και δεν τρέχει τίποτα και μετά από ένα μήνα κάνει έκτακτο κησαία στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, όπως είπε, επειδή δεν έχει αργία, επειδή δεν πιστεύει στην Αγία Τριάδα και δεν ξέρω τι, στο Άγιο Πνεύμα κλπ. Ας την κάνει όποτε θέλει το κησαία κλπ. Αλλά το πνεύμα αυτής της υπόθεσης όλο είναι ότι εφησυχάζουμε τον ελληνικό λαό, ξαφνικά βλέπουμε μπροστά μας ένα πρόβλημα που μπορεί να αποδειχθεί ότι να επιβεβαιωθεί στην πράξη και άρα πρέπει και από αυτή τη σκοπιά να είμαστε έτοιμοι και να έχουμε καταλήξει τι τέλος πάντων πρέπει να κάνουμε ως χώρα και κάνει αυτά τα ζητήματα. Άρα αυτό το θέμα είναι κρίσιμο ζήτημα και από αυτή την άποψη και όχι μόνο φυσικά ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Διότι σταδιακά, βήμα το βήμα, οδηγείται σε αποδοχή τετελεσμένων, οδηγείται σε υποχώρηση συνεχώς σε αξιώσεις άλλων δυνάμεων και βεβαίως έχει εναγκαλιστεί το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση που, αν θέλετε, είναι η κύριοι υπεύθυνοι όλα αυτά τα 45 χρόνια μετά το 1974 και δόθε που έχουμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, για όλα αυτά που συμβαίνουν, για τις συνεχείς υποχωρήσεις, για τις συνεχείς αμφισβητήσεις, για τα συνεχή επεισόδια στο Αιγαίο ή στην Κύπρο κλπ. Και βεβαίως να βρισκόμαστε σε χειρότερη θέση από ό,τι βρισκόμασταν πριν 45 χρόνια ή που βρισκόμασταν πριν δεκαετίες. Ναι, τώρα για πάμε να γυρίσουμε λίγο σε αυτό που έχουμε μπροστά μας, που είναι η προεκλογική περίοδος, που δεν ξέρω εσείς γιατί είστε δραστήριος και εσείς αλλά και, και τα μέλη του κόμματος τώρα στις εκλογές. Δεν ξέρω αν εισπράτεται μια διαφορία. Έχω την αίσθηση πως δεν υπάρχει τόσο έντονο προεκλογικό κλίμα. Παρά τα αυτά,
οι δύο ισχυροί, οι δύο μεγάλοι, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, πυκνώνουν και τις εμφανίσεις τους και τις συνεντεύξεις τους. Το πεδίο της οικονομίας είναι αυτό στο οποίο ο καθένας προτείνει τα δικά του, αλλά εσείς απαντάτε ότι επί της ουσίας είναι και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ είναι το ίδιο. Μόνο τη συνέλευση των Ελλήνων βιομηχάνων την προχθεσινή να παρακολουθήσει κανείς αντικειμενικά για αυτά που είπε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Ήταν ο κύριος Δραγασάκης εκεί. Και αυτά εκεί που απάντησαν, ναι, στη θέση του κύριου Τσίπρα πήγε ο κύριος Δραγασάκης και αυτά που απάντησε ο πρόεδρος των Ελλήνων βιομηχάνων. Αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης επίσης στην ίδια συνέλευση και αυτά που απάντησε για το πρόγραμμα το οικονομικό της Νέας Δημοκρατίας ο πρόεδρος των Ελλήνων βιομηχάνων μπορεί να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα για αυτό που λέμε εμείς, ότι και στην οικονομία και σε μια σειρά άλλα κρίσιμα ζητήματα όπως τα προηγούμενα που συζητούσαμε βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση. Δεν έχουν εντελώς φυσικά ίδιες απόψεις για όλα τα θέματα, ούτε προτείνουν ίδιες, τέλος πάντων έχουν ίδιες προτάσεις σε όλα τα ζητήματα. Έχουν επιμέρους διαφορές, άλλωστε έτσι παίζεται αυτό το διπολικό παιχνίδι, πότε ο ένας, πότε ο άλλος, φύγε εσύ, έλα εσύ, και πάει λέγοντας, αλλά για να συνεχίσουμε στην ίδια ρότα των ίδιων μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Όταν ο ΣΕΒ λέει για παράδειγμα ότι το 82% των προτάσεων του ΣΕΒ το έχει αποδεχτεί και το έχει υλοποιήσει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και όταν λέει ότι μπράβο στον κύριο Μητσοτάκη διότι θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε για το υπόλοιπο των προτάσεων του ΣΕΒ, καταλαβαίνει κανείς ποιον υπηρετεί το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και ποιον υπηρετεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, υπηρετούν το μεγάλο κεφάλαιο, τους μονοπωλιακούς ομίλους, τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και όχι τον εργάτη, το μισθωτό, το συνταξιούχο. Μισό λεπτό, γιατί το φτάσατε εσείς εκεί. Το αντίθετο ακούσαμε τουλάχιστον αμέσως μετά το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, κύριε Κουτσούμπα. Τι θέλω να πω. Στις αναλύσεις και στις εκτιμήσεις τι συνέβη, γιατί, όχι γιατί προηγήθηκε η Νέα Δημοκρατία, γιατί υπήρξε αυτή η πολύ μεγάλη διαφορά των 9 μονάδων, λένε πως ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που έκανε ήταν ότι κοίταξε συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών, αυτό που εσείς πριν από λίγο είπατε, αδύναμα στρώματα, τους εργαζόμενους, τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Αυτούς έχει στηρίξει και γύρισε την πλάτη στη μεσαία τάξη, με αποτέλεσμα η μεσαία τάξη, που ποια είναι σήμερα η μεσαία τάξη, είναι ένα ερώτημα. Και τι σημαίνει σήμερα μεσαία ακριβώς, τάξη. Γιατί ξέρετε τι. Όμως η τάξη, κριτική που ασκείται είναι αντίθετη, σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που λέτε εσείς. Αντίθετη με την προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Συμφωνώ μαζί σας. Είναι αντίθετη η εκτίμηση δική μας από την προπαγάνδα και από αυτό που εκτιμά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί δεν στήριξε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, τι στήριξε. Ναι. Διότι αυτά που μου είπατε, άκουσα την ερώτησή σας, την είπατε αναλυτικά. Ναι. Η μεσαία τάξη, για παράδειγμα. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, μεσαία τάξη, όταν τους ρωτάς, εννοούν αυτούς που έχουν εισόδημα το χρόνο πάνω από 10.000, 15.000, 20.000, εκεί γύρω. Αυτή είναι μεσαία τάξη ή είναι στα όρια της φτώχειας. Εσείς μου μιλάτε για ανθρώπους, για παράδειγμα, αυτοί μιλάνε και το ρωτάτε εσείς μέσω της διατύπωσης ερώτησής σας, μιλούν για τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα και μιλάνε για την πολύ ακραία φτώχεια. Δηλαδή αυτοί που προβλέπεται και από τα μνημόνια τους, που μαζί ψήφισαν και μαζί τα υλοποιούν από εκεί και πέρα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια, να υπάρχει για να διαχειριστεί την ακραία φτώχεια. Γιατί δεν γίνεται, σου λέει δεν μπορεί. Παίρνουμε από τους εργάτες, τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, όλους αυτούς δηλαδή που λένε μεσαία τάξη. Δηλαδή αυτόν που έχει μια δουλειά σε ένα εργοστάσιο, έναν υπάλληλο σε ένα εμπορικό κατάστημα, τον άλλον που έχει ένα μαγαζάκι που δουλεύει αυτός με τη γυναίκα του, και τον αγρότη, ας πούμε, που ξημεροβραδιάζει στο χωράφι για να βγάλει το μεροκάματο, αυτόν τον θεωρούν μεσαία τάξη. Λοιπόν, και τον θεωρούν μάλιστα και προνομιούχο. Γι' αυτό τον ξεζουμίζουν με τον ένφια, με τους φόρους, με τις μειώσεις των μισθών, με τις μειώσεις των παροχών, με την περικοπή των επιδομάτων, με μια σειρά άλλες
περικοπές που κάνουν σε κοινωνικές υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, παιδείας και δεν συμμαζεύεται. Τα ξέρουμε όλα αυτά, όλα αυτά τα τέσσερα τελευταία χρόνια, όπως και τα προηγούμενα άλλα τέσσερα με τους προηγούμενους. Άρα λοιπόν, αυτό το ζήτημα είναι κρίσιμο, διότι αυτά τα λεγόμενα αντίμετρα μπαίνουν μέσα στο πρόγραμμα. Και βεβαίως καλά κάνει και παίρνει ένα ευρώ αυτός που δεν έχει στον ήλιο μοίρα, που δεν έχει ούτε να φάει. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Ούτε λύνεται το πρόβλημα της οικονομίας της Ελλάδας και της πλειοψηφίας του εργαζόμενου λαού, που δεν είναι ούτε μεγάλο κεφάλαιο, ούτε μεγάλο επιχειρηματίες, ούτε μονοπόλια. Αλλά είναι άνθρωποι που προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα σε αυτή την εργασιακή ζούγκλα που έχουν επιβάλει πάλι οι κυβερνώντες με τους ευρωενωσιακούς συμμάχους τους. Άρα αυτό είναι κρίσιμο ζήτημα. Και βεβαίως, εντάξει, ο κόσμος έχει κουραστεί. Δεν είναι ούτε απέχθεια, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ότι ψήφισε με βαριά καρδιά όλα αυτά τα κόμματα, και το 34 πόσο έδωσε στη Νέα Δημοκρατία και το 23 πόσο έδωσε στο ΣΥΡΙΖΑ, το έκανε με βαριά καρδιά, και γι' αυτό λέμε ότι σήμερα δεν πρέπει να χάνει άλλο χρόνο. Πρέπει να αποφασίσει, γιατί το ακούει αυτό, γραμματέα, το ακούει αυτό ο κόσμος, το ότι δεν πρέπει να χάσει άλλο χρόνο που εσείς λέτε. Νομίζω ότι το ακούει. Γιατί δεν αποτυπώθηκε και τόσο καλά αυτό. Είναι άλλο. Το ακούει, συμφωνεί μαζί μας. Εγώ μιλάω άμεσα με τον κόσμο, είτε σε πόλεις, είτε σε χωριά, είτε σε συνοικίες, είτε σε εργασιακούς χώρους. Λένε ότι έχουμε δίκιο, ακούνε τι λέμε, σκέφτονται, ξέρουν ότι η προοπτική, η εναλλακτική για να αλλάξει ριζικά η κατάσταση, όπως προτείνει το ΚΚΕ, αυτή τη στιγμή μπορεί να μην του φαίνεται ότι μπορεί να γίνει στις 7 του Ιούλη, γιατί έτσι σκέφτεται απλά ο κόσμος. Αλλά όμως έχει μάτια και αυτιά ανοιχτά και κυρίως θέλει το ΚΚΕ σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι αρχίζει και το καταλήγει, δουλεύει στο μυαλό του κάθε ανθρώπου και στη θέλησή του, να είναι πολύ ενισχυμένο, να αφήσει και να εξαφανίσει τη Χρυσή Αυγή, να βρεθεί, να βλέπει όχι απλά την πλάτη, αλλά να φύγει και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ή άλλες ακροδεξιές δυνάμεις, και αυτό μπορεί να γίνει σίγουρα μόνο με πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ. Θα αποτυπωθεί, δηλαδή, αυτό. Αν πάρει πολύ περισσότερους ψήφους, πολύ περισσότερα ποσοστά, πολύ περισσότερους βουλευτές. Θα αποτυπωθεί στις εθνικές εκλογές αυτό, κύριε και Κουτσούμπα. Και βεβαίως εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχιστεί το μάθημα που έδωσε στις ευρωεκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ, να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια από τους ψηφοφόρους του για όλη αυτή την κοροϊδία που έζησε αυτά τα χρόνια, για όλη αυτή τη μετάλλαξη για την οποία προειδοποίησε το ΚΚΕ πάρα πολύ έγκαιρα και επιβεβαιώθηκε, δυστυχώς θα έλεγα, μακάρι να μην είχαμε επιβεβαιωθεί, και βεβαίως δεν θα πρέπει να δώσει συγχωροχάρτη που της έδωσε η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ συγχωροχάρτη στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ, και να πάει να τους ψηφίσει για να συνεχίσουν τα ίδια. Γιατί με τη διαφορά που υπάρχει άλλωστε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που συζητάμε και με όσους συναντιόμαστε, δεν βλέπουν ανατροπή αυτής της κατάστασης. Ελπίζουν πως πάρουν κανένα ποσοστό, ένα-δύο παραπάνω, να βγάλουν κανένα δύο βουλευτές αντί για 50 να έχουν 55 ή αντί για 60 να έχουν 65. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Εσείς αισιοδοξείτε για το δικό σας αποτέλεσμα. Αυτή, ότι αυτή η ψήφος αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει αύριο στην οργάνωση των αγώνων ενάντια στη λέλαπα που θα έρθει σε αντιλαϊκά μέτρα ή σε επικίνδυνες καταστάσεις που θα συμβούν στην περιοχή, και βεβαίως δεν πρέπει αυτή να σκορπίσει ψήφος σε διάφορα αναχώματα μιας χρήσης. Άρα λοιπόν όλο αυτό το σκεπτικό που έχει το ΚΚΕ, που εμείς πιστεύουμε ακουμπάει σε αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός, αρκεί να πιστέψει ότι μπορεί, πηγαίνοντας να ψηφίσει και ρίχνοντας την ψήφο στο ΚΚΕ, δυναμώνει τη δική του δύναμη. Αρκεί να πιστέψει ο λαός μας ότι μπορεί ο ίδιος να πάρει τις τύχες στα χέρια του. Γιατί ένα μεγάλο κακό που έγινε όλα αυτά τα χρόνια και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια που κυβέρνησε εν ονόματα της αριστεράς, ήταν ότι παρέτησαν τον κόσμο, τον οδήγησαν στη μυρολατρία, στο σκύψιμο του κεφαλιού, στο ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν έχω καμιά ελπίδα, γιατί όσους εμπιστεύτηκα μέχρι σήμερα με κορόιδεψαν, με πούλησαν. Μένει να δούμε αυτό λοιπόν αν αυτό που λέτε θα το κάνει. Αυτό πρέπει να αλλάξει, και αυτό
πιστεύουμε και αυτό είναι το κάλεσμά μας. Άλλωστε η προεκλογική περίοδος γι' αυτό γίνεται, για να εξηγήσουμε στον κόσμο τις πολιτικές μας, και βεβαίως θεωρούμε ότι ο ίδιος να πάρει την απόφαση τελικά, και πρέπει να είναι τέτοια απόφαση ισχυροποίησης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Πολύ σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα θέλαμε να ήσασταν στο στούντιο. Ξέρουμε ότι ο χρόνος είναι πιεσμένος. Και εγώ θα το ήθελα. Το ελπίζουμε μια άλλη φορά. Σε λίγο φεύγω για Γιάννενα. Το ξέρω. Γιατί είναι η κεντρική ομιλία στα Γιάννενα απόψε. Ναι. Και έχω αρκετό ταξίδι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κουτσούμπα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.